Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Μετά από αρκετό καιρό. Εδώ, ξανά live, μέσω της σελίδας μας στο Facebook, για την επόμενη ώρα περίπου, γιατί μας πήγε λίγο πίσω το μπάσκετ στο πρόγραμμα. Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, θα συζητήσουμε παρέα όλη την επικαιρότητα της ομάδας, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Γερμανία με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μια έτσι νίκη που θύμιζε, γενικά το παιχνίδι θύμιζε επίσημο, δηλαδή δεν το λες ότι δεν είχε το χαρακτήρα ακριβώς φιλικού παιχνιδιού, υπό την έννοια ότι παίχτηκαν δύο παρατάσεις. Η ομάδα που είχε τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει μέσα στο μάτς άλλαξε αρκετές φορές. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω με 84-90. Κατάφερε να ισοφαρίσει με δύο τρίποντα, ειδικά του Κασελάκη ήταν το καθοριστικό, γιατί έγινε και το 87-90. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός ήταν μια τάπα του Φλόιντ, η οποία, για όσους δεν το έχουν δει το παιχνίδι, η οποία κράτησε το παιχνίδι στην παράταση. Τώρα στη δεύτερη παράταση έβαλε ένα τρίποντο Μπελινέλη από το σπίτι του, που λένε έγινε το σκορ, πέρασε με έναν πόντο μπροστά η Virtus Bologna, και ο Παπαπέτρου, ο οποίος έβαλε, αυτός είναι ο παίκτης που έστειλε και το παιχνίδι στη δεύτερη παράταση, έδωσε και την νίκη. Δηλαδή ήταν πολύ εντυπωσιακό και πολύ ευχάριστο παιχνίδι να το βλέπεις. Επαναλαμβάνω, η πάγια γνώμη μου για τα φιλικά είναι ότι δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα, αλλά το σημερινό ήταν και ωραίο. Ξέρετε, ωραίο παιχνίδι να το βλέπεις. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Ο Νίκος, ο φίλος μου, έχει κάποιο πρόβλημα με τον ήχο. Εγώ βλέπω ότι ακούγομαι κανονικά, αλλά τέλος πάντων, ό,τι είναι μου λέτε. Καλησπέρα στο Θάνο, στον Άρτζη, στο φίλο το Μάριο που μας ακούει από τον νομό Ηλία, στο φίλο τον Νεκτάριο, στον Ηλία. Στο Θανάση όντως έχουμε καιρό να τα πούμε, στον Ανδρέα, στο Στέλιο, στο Χρήστο. Καλησπέρα παιδιά, εύχομαι να είστε καλά. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ήχο μου το λέτε, γιατί ενώ αν δεν ακούτε καθόλου, γιατί μάλλον ο Νίκος δεν ακούει καθόλου στην προκειμένη περίπτωση. Είμαστε την επομένη της εκκίνησης του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να προέρχεται από μια σημαντική νίκη, από την οποία πρέπει να κρατήσει τους 3 βαθμούς στην εμφάνιση συγκεκριμένων παικτών του, αλλά και να προβληματιστεί για κάποια πράγματα. Τα είπαμε και σε post, τα είπαμε και στο ραδιόφωνο, να τα πούμε και από εδώ. Λογικός ο ενθουσιασμός, γιατί είχαμε να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο από τον Παναθηναϊκό αρκετό καιρό, να πω την αλήθεια, δηλαδή από τις πρώτες αγωνιστικές με την ομάδα του Δόνη, αλλά και πάλι το χθεσινό νομίζω ήταν διαφορετικό, γιατί ο Παναθηναϊκός σε κάποια σημεία του παιχνιδιού ήταν επιβλητικός, όπως από το 26-27 μέχρι το 30-32 που είχε τα δύο δοκάρια και το ένα γκολ, πραγματικά έδειξε διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με τις προηγούμενες χρονίες, τουλάχιστον όσον αφορά το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Για το Vital έχουν γραφτεί ήδη ύμνη, θέλει λίγο συντήρηση, μιλάμε για το πράγμα εννοώ, γιατί μιλάμε για Λατινοαμερικάνο παίκτη, να δούμε και τη διάρκεια του, πολύ καλά στοιχεία, ο τρόπος με τον οποίο κινείται στο γήπεδο είναι εξαιρετικός, ένας παίκτης που έχει το απρόβλεπτο, έχει το ακαθόριστο, μπορώ να πω, στο παιχνίδι του, δεν περιμένει τι θα κάνει όταν θα πάρει την μπάλα. Ο Πέρεθ ήταν εξαιρετικός, απέδειξε γιατί έχει βγάλει 300 παιχνίδια πριμέρα διβιζιών. Δεν το κάνει ο καθένας, ακόμα και σε μικρότερες ομάδες ενδεχομένως, αλλά δεν το κάνει ο καθένας αυτό, εννοείται. Δεν πάβουν όμως να υπάρχουν προβλήματα στην άμυνα. Νομίζω ότι μόλις γυρίσει ο Σένκεφελτ και ο Κουρμπέλης, εκεί θα πρέπει να κοιτάξει ο Γιωβάνοβιτς να βελτιώσει το πράγμα. Γιατί πέρυσι ο Παναθηναϊκός είχε μια πιο καλή άμυνα, επίθεση προβληματική. Φέτος τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν, τουλάχιστον στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Και εγώ είχα απογοητευτεί πάρα πολύ το καλοκαίρι με τις μεταγραφές, και εδώ ήμασταν στα λίγα live που κάναμε, γιατί έχουμε κάνει μόνο 3 ή 4 τους τελευταίους 3 μήνες, τα συζητάγαμε, αλλά σας έλεγα ότι ας περιμένουμε τα επίσημα. Καλό θα είναι να περιμένουμε τα επίσημα. Αυτό που λέω και τώρα στο μπάσκετ, έτσι, γιατί και χθες η ομάδα έχασε από τον Αστέρα, από τον Ερυθρό Αστέρα, με μια βαριά διαφορά, σχεδόν 30 πόντους, 55-83-28 πόντους, αλλά δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν θέλω να πολυλογώ άλλο, θέλω να περάσουμε στα μηνύματά σας, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε, να
συζητήσουμε τι ακριβώς θέλετε. Καρλίτος με σωστές τροφοδοτήσεις, νούμερο 1 σκόρερ σεζόν βλέπω. Απ' τις μαστούρες μου είσαι η πιο σπάνια, γι' αυτό και μου έχεις πάρει το μυαλό και πάω λέω λέ, λέει ο Χάρης. Πολύ κλωτσιά χθες από το Φατιόν, έπρεπε να είχε βγει πιο νωρίς, μάζεψε πολλές κλωτσιές ο Βιτάλ, καλώς ήρθε στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Τάσος εδώ κάνει μια σωστή παρατήρηση, την οποία επεσήμανα και εγώ στη μετάδοση, το παιχνίδι ήταν σε κάποιες στιγμές χωρίς, δεν είναι γενικά σκληρό, είχε κάποια πολύ σκληρά μαρκαρίσματα και από το Φατιόν που λογικά αποβλήθηκε και από τον Σλίβκα, τον Λιθουανό χαφ του Απόλλωνα και από τον Κάστρο, γενικά ήταν σκληρό το παιχνίδι. Γεια σου φίλε μου Νίκο από το Διακοπτό. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε και η ομάδα να μας χαρίσει όμορφες στιγμές. Ο Γεώργιος λέει Καρλίτος με παίκτες γύρω τύπου Βιτάλ δείχνει την αξία του. Καλησπέρα Λάμπρο, μπράβο για το νικηφόρο αποτέλεσμα, αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πίσω με τα μπακ, μονίμως μπροστά. Κέντρο αργό χωρίς πνευμόνια, Σάρλια, Βέλεθ, Λάφη, έτοιμα γκολ, θέλουμε βελτίωση, ενίσχυση. Μπροστά έχουμε ποιότητα, ακόμα και με 10 ο Απόλλωνας έβγαζε φάσεις. Πράγματι έβγαλε φάσεις ο Απόλλωνας, όχι οι 14 τελικές δεν είναι αντιπροσωπευτικές του αγώνα. Έβγαλε της εικόνας του αγώνα, έβγαλε 5-6 τελικές οι οποίες ήταν για γκολ, θα μπορούσε δηλαδή να έχει σκοράρει. Εντοπίζεις κάτι πάρα πολύ σωστό Γιώργο, την κίνηση των μπακ. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί ξέρετε στο γήπεδο παρατηρείς και ορισμένα πράγματα. Πολλές φορές και ο Κότσιρας, που δεν τον λες και τον πιο επιθετικό μπακ, έχει επιθετικά χαρακτηριστικά και αρετές, έβγαινε πιο μπροστά και ακόμα και από τον Χατζηγιοβάνη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μου πεις εκεί είχε καθαρίσει το παιχνίδι. Το έκανε όμως. Και ο Χουάνκαρ, οι προωθήσεις του, η μία έφερε και το γκολ. Γενικά νομίζω ότι είναι οδηγία από τον προπονητή Γιώργο η προώθηση των μπακ. Γιώργο μου, φίλε μου Γιώργο Ζουμπάνο, δεν έχω εικόνα για τα Γιάννενα. Έχουν άλλο προπονητή, έχουν αλλάξει αρκετούς παίκτες. Έχουν φύγει από εκεί καλοί παίκτες όπως ο Παμλίδης, ο Ελευθεριάδης κτλ. Να τους δούμε, θα τους ψάξω μέσα στην εβδομάδα. Θα ξανακάνουμε ένα live γιατί σας χρωστάω και την κλήρωση για το giveaway που κάναμε για τις δύο φανέλες. Για τα δύο, οτιδήποτε είδη εσείς θα διαλέξετε. Δηλαδή, το λέω φανέλες σχηματικά. Οι νικητές θα διαλέξουν ό,τι ακριβώς θέλουν, θα μου το στείλουν και θα το παραλάβουν. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για αυτή την παρέα που έχουμε φτιάξει εδώ και μου λείπει αρκετά που δεν είμαστε τόσο συχνά πλέον εδώ και ξέρω ότι λείπει και σε εσάς αυτό, εισπράττω και από τα μηνύματά σας. Τέλος πάντων, επειδή έχουν γίνει τρεις αναρτήσεις σε Facebook, Instagram, είναι δηλαδή από έξι μεριές να μαζέψω σχόλια, πρέπει να τα μαζέψω όλα αυτά σε ένα εξελάκι ή σε ένα Word, να τα αριθμίσω και στη συνέχεια να κάνουμε ζωντανά την κλήρωση και θα γίνει φανερά η κλήρωση, δηλαδή θα είναι αριθμημένα τα νούμερα και θα σας τα δείξω μπροστά στην κάμερα για να μην νομίσετε το οτιδήποτε, γιατί πάντα υπάρχουν διάφοροι καλοθελητές να τα σχολιάζουν αυτά. Δεν λέω από εσάς, λέω από κάποιους άλλους τέλος πάντων. Οπότε στο επόμενο live μας, να ξέρετε όσοι έχετε συμμετάσχει στη δωροθεσία αυτή που κάναμε στο διαγωνισμό, οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους αμέσως μετά το live που θα κάνουμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης, νίκη σημαντική που όμως έχω να σημειώσω τα εξής. Το κέντρο δεν φαινόταν συμπάγιος όταν πίεζε. Έχανε το κέντρο στο πρώτο ημίχρονο. Δημήτρη, κάτσε να διαβάσω το μήνυμα, μην χαθεί. Σάρλια δεν λες και σταθερό. Ιωαννίδης δεν έκανε μια σωστή μεταβίβαση αλλά είχε τρεξίματα. Σάντσες μαζί με Κουρμπέλη ακόμα καλύτερος. Αϊτόρ άχρωμος. Λούντβιξ θέλει πολύ χρόνο. Κακό μάτσο. Όλοι οι υπόλοιποι όπως έπρεπε. Τι λες, κοίταξε να δεις Δημήτρη. Στο πρώτο 25 λεπτό ο Παναθηναϊκός η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ κακός. Δεν μπορούσε να ολοκληρώσει πάσα, δεν μπορούσε να ολοκληρώσει μεταβίβαση. Δέχτηκε πάρα πολλές φάσεις από την αριστερή πλευρά της άμυνάς του, εκεί που βρισκόταν ο Σάρλια ουσιαστικά και ο Χουάνκαρ. Για τον Αϊτόρ δεν συμφωνώ, ήταν μέσα στις φάσεις, θα μπορούσε να έχει σκοράρει κιόλας, ενώ δεν ήταν άχρωμος και πήρε αρκετές επιθετικές ενέργειες από τα δεξιά όταν ο Παναθηναϊκός συνήλθε μετά το πρώτο 25 λεπτό. Από εκεί και πέρα, σίγουρα στη θέση του δεύτερου στόπερ και ο Βέλεθ δεν έχει κάνει τόσο καλό παιχνίδι, αλλά ο Βέλεθ έχω μία ένσταση. Και το είχα πει και όταν ήρθε. Δεν μου φαίνεται τόσο καθαρό ο στόπερ. Δηλαδή, ο Βέλεθ έχω την αίσθηση ότι με το ποδόσφαιρο που ξέρει θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο ως χαφ. Βέβαια, έτσι όπως είναι τα χαφ τώρα, δεν μπορεί να χωρέσει. Γενικά θέλει προσοχή από τον Γιωβάνοβιτς να φτιάξει το κέντρο άμυνας. Εγώ θα έβαζα κατευθείαν. Τώρα θα μου πεις καφενειακή συζήτηση που εγώ θα έβαζα. Θεωρώ ότι πρέπει ο Κουρμπέλης να πάρει μια θέση εκεί. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είναι Κουρμπέλης Σάνκεφελτ. Αυτοί που λείπανε, νομίζω. Για το Λούντβιγκστ, συνολικά η εικόνα του δείχνει, δεν έχει κάνει κακό παιχνίδι, δείχνει για μένα ότι δεν είναι δεκάρι,
σε καμία των περιπτώσεων. Και δείτε τη φάση που από τον Λούντβικ θα αρχίζει το δοκάρι του Αϊτόρ στο 27-28. Που το διώχνει ο Βέρχουλς, χτυπάει μπάλα στο δοκάρι. Κοιτάξτε την κίνησή του. Νομίζω ότι ο Λούντβικ έχει άλλα χαρακτηριστικά από τη θέση 10. Και ορισμένα πράγματα πρέπει να τα κοιτάξει ξανά ο coach και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Ο Αντώνης λέει αν υπάρχουν πληροφορίες για το γήπεδο. Κοιτάξτε να δείτε. Το γήπεδο μας είναι μια τεράστια συζήτηση, η οποία στον λίγο χρόνο που έχουμε σήμερα δεν μπορεί να αναλυθεί. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Το έλεγα στον συνάδελφο που έχουμε στο ραδιόφωνο, το έλεγα στη Θεσσαλονίκη. Έβγαινε το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, στις εκπομπές και μου έλεγε: το Σεπτέμβριο θα υπάρχει το προεδρικό διάταγμα. Του έλεγα: Μάνο, δεν θα υπάρχει το προεδρικό διάταγμα το Σεπτέμβριο. Εγώ πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου. Επειδή τα έχουμε περάσει και τα ξέρουμε ουσιαστικά. Έτσι λέει ο ΠΑΟΚ. Okay. Βγήκε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ χθες και είπε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμο και πέταξε τον μπαλάκι στο Σαββίδη, υπό την έννοια ότι ο Σαββίδης έχει πει ότι θα το χρηματοδοτήσει. Είναι διαφορετικό το πράγμα. Ο Μητσοτάκης έκανε λόγο για διπλή ανάπλαση στη Θεσσαλονίκη για το γήπεδο του Άρη. Φυσικά στον Άρη δεν υπάρχει. Πετάνε στα ουράνια, έτσι. Ούτε χαριλά, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, ο Άρης είναι για μένα μικρότερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, δεν θα τον βάλω στη διαδικασία αυτή. Τώρα, ο Παναθηναϊκός, επειδή έρχονται οι Γουσού, κολοβαρά με τις Γουσού, κάποιοι ενδεχομένως να θέλουν να γίνει και μετά τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ελπίζοντας ένα κακό αποτέλεσμα που μετά τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα γίνει για να ψηφίσει ο κόσμος ανάλογα, για το γήπεδο, εσείς που θα πάτε να ψηφίσετε, θα πρέπει να ψηφίσετε με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην ψήφωση. Δεν σας θα πω εγώ θα πω τη γνώμη μου. Έτσι, πώς πιστεύω, ποια είναι τα κριτήρια. Από εκεί και πέρα, το ότι ήμουνα σε μια συζήτηση με 5 και κανείς δεν θέλει τηλεοφόρο ή και κανείς δεν θέλει το βοτανικό ή ήμουνα σε μια συζήτηση με 10 και κανείς δεν θέλει τηλεοφόρο, αυτά δεν είναι επιχειρήματα. Το ότι λέει ο καθένας στο καφενείο του, στο σαλόνι του σπιτιού του ή στην παρέα του σε κανένα σουβλατζίδικο έξω ή σε καμιά πιτσαρία δεν αφορά κανέναν. Το ζήτημα είναι τι πρέπει να γίνει για το καλό της ομάδας. Έτσι, αν ο Παραθυναϊκός εν έτη 2021 το γήπεδο που του αξίζει είναι ένα γήπεδο 16.003 θέσεων, 16.003 χωράει λεωφόρος αυτή τη στιγμή επίσημα. Τη στιγμή που η ομάδα που κέρδισε χθες με 4-0 έχει ένα γήπεδο 14.000 θέσεων και ο Άρης που έχει ένα γήπεδο 18.000 θέσεων σε περισσότερα στρέμματα από τη λεωφόρο, συν 6, 17-23 το Χαριλάου, πάει να φτιάξει 30.000 γήπεδο, έτσι. Από και πέρα στη διακριτική σας ευχέρεια, εσείς που θα πάτε να ψηφίσετε και αφού νιώθετε ότι έχετε την τύχη του συλλόγου στα χέρια σας, να λάβετε και την απαραίτητη ευθύνη. Τώρα, αν θέλουμε τηλεοφόρο ως κριτήριο για να μπαίνουμε από ό,τι γουστάρουμε, να βγαίνουμε από ό,τι γουστάρουμε, να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και γενικά το ό,τι γουστάρουμε, όχι. Δεν είναι αυτό κριτήριο. Αυτή είναι όμως μια συζήτηση, επαναλαμβάνω, έτσι, η οποία θα γίνει σε επόμενο χρόνο. Λοιπόν. Με Βόλο θα είναι κλειστές οι θύρες 13-14 γιατί γίνεται με γήπεδο. Με γήπεδο τα είπαμε. Η 13-14, γεια σου Άγγελε από το διάκοπτο. Οι 13-14 χθες έκλεισαν για συγκεκριμένους λόγους ασφαλείας κατόπιν συνεννόησης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με την αστυνομία. Όσοι γνωρίζουν τι ακριβώς έχει γίνει, ξέρουν γιατί. Τώρα, αν πιστεύουν κάποιοι ότι ο Αλαφούζος εχθές έκλεισε τη 13 και τη 14 για να μην τον βρίζουν ή για να μην τον σηκώσουν πανό για τους υπαλλήλους της ΠΑΕ. Τι να πω, ορισμένα πράγματα παιδιά πρέπει να τα αντιλαμβάνεστε, δεν είστε υποχρεωμένοι να ξέρετε τι συμβαίνει στα ενδότερα, αλλά με μια επιφανειακή γνώση, ειδικά όσοι λέτε ότι είστε στη 13, είστε οπαδοί, είστε μέλη, είστε το ένα, είστε το άλλο, πρέπει να τα ξέρετε για τους λόγους που έκλεισε η 13 και η 14 εχθές. Το αν είναι σωστό ή λάθος, ας το αφήσουμε. Έτσι, συνέβη, για μένα καμία θύρα δεν πρέπει να κλείνει, ειδικά από την ίδια την ομάδα. Έτσι. Το γήπεδο, όπως και δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός στο ποιοι θα μπουν στο γήπεδο, αλλά αυτό είναι μια ξεχωριστή συζήτηση, δεν ευθύνει το Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Έχει υποκύψει όπως όλοι οι αθλητικοί οργανισμοί σε ορισμένα πρωτόκολλα. Από εκεί και πέρα όμως. Διαφωνώ δηλαδή, σε χώρους θεαμάτων μπορεί ο κάθε πολίτης του κάθε κράτους να παραβρίσκεται με ελεύθερη βούληση, πληρώνοντας το αντίστοιχο αντίτιμο όπως προβλέπεται. Για να μπορεί να υπάρξει το θέαμα αυτό. Γιατί και το ποδόσφαιρο ένα θέαμα είναι. Από εκεί και πέρα όμως, όσοι
ξέρουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είναι δική μου δουλειά, δεν καλύπτω ούτε αστυνομικό ρεπορτάζ, ούτε ποινικολόγος είμαι, ούτε τίποτα. Ξέρουν πολύ καλά τι έχει γίνει. Και τελειώνει η συζήτηση εδώ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τον Παναθηναϊκό σε καμία περίπτωση. Δεν έχουν να κάνουν φυσικά με τον αθλητισμό. Δεν έχουν να κάνουν όμως με τον Παναθηναϊκό. Σε καμία των περιπτώσεων με τον Παναθηναϊκό. Αυτό όμως είναι μια συζήτηση η οποία έχει, είναι σε συνάρτηση με το γήπεδο. Και όταν θα κάνουμε τις εκπομπές, γιατί πριν την ψηφοφορία, πριν τη Γενική Συνέλευση, οι εκπομπές που θα κάνουμε θα είναι συνεχόμενες και καθημερινές. Έτσι, για να κάνουμε όπως τα παιδιά διαβάζουν για τις Πανελλήνιες, για να δώσουν, κάνουν ένα ρετουσάρισμα στο τέλος, έτσι και εμείς εκείνη την εβδομάδα, καλά να είμαστε, θα κάνουμε όσα παραπάνω live μπορούμε, έτσι ώστε ο κόσμος που δεν γνωρίζει να μάθει τι γίνεται, τι παίζει από πίσω, γιατί είναι σπίτι μας η Λεωφόρος και άλλα πολλά πράγματα. Γιατί την ιστορική αξία της Λεωφόρου ή την ιδιοκτησία της Λεωφόρου, όπως εσκεμένα ορισμένοι επιχείρησαν μέσα στο καλοκαίρι, βλέποντας αδράνεια, δεν ξέρω αν από την πλευρά μου ή από τον. Κάποιος είπε χθες, κάπου διάβασα, ότι λέει η αίρια του Βαρδινογιαννισμού, η αίρια είμαι εγώ, λίγο χοντρούλα, αλλά η αίρια του Βαρδινογιαννισμού έχει σταματήσει να λέει για το Βοτανικό. Για το Βοτανικό, ό,τι ήταν να πούμε, το είπαμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, τους χαρακτηρισμούς, τέλος πάντων, ειδικά στο συγκεκριμένο κύριο, σε εισαγωγικά τους επιστρέφω, να το συζητάω. Καλά, βρήκε και τα κάνει και στον τοίχο που τα κάνει τώρα, τέλος πάντων. Χαίστηκε η Φάτμε στο Γιάννη Τζάμι. Από εκεί και πέρα, πρέπει να υπάρχει επιχειρηματολογία και πρέπει ουσιαστικά ο κόσμος να ξέρει 100% τι παίζει. Έτσι. Δεν νομίζω στον Άρη π.χ. να περάσει από τον Ερασιτέχνη να γίνει Γενική Συνέλευση στα μέλη του Άρη για να δουν άσπρη μέρα. Γιατί θα δουν άσπρη μέρα, θα γίνουν μετρήσιμο μέγεθος παραπάνω από ό,τι είναι. Εντάξει. Σέβομαι τον Άρη ως ένα βαθμό, γιατί μικρός έβλεπα τον Γκάλι όταν έπαιζε στον Άρη. Έτσι. Σέβομαι τον Νίκο Γκάλι πάνω απ' όλα. Και είναι είδωλο, πρότυπο. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί να συγκριθεί σαν ομάδα η μία με την άλλη. Θα το συζητήσουμε όμως για το γηπέδικο όταν έρθει η ώρα. Καλησπέρα Λάμπρο, εσύ θα ψηφίσεις? Όχι. Έχεις δικαίωμα ψήφου? Όχι. Είσαι υπέρ του Βοτανικού ως τώρα με έχεις διαβάσει? Είμαι υπέρ του Βοτανικού σαφέστατα και δεν χρειάζεται να διαβάσω από κανέναν τίποτα, Μανώλη. Όχι, δεν έχω δικαίωμα ψήφου γιατί δεν είμαι μέλος στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Έτσι. Λοιπόν, ρε φίλε, εμείς που δεν ξέρουμε, γιατί δεν μας λες τι έγινε χθες? Δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι. Οπαδοί είστε, παιδιά. Δεν έγινε τίποτα. Θα συζητηθούν όλα στην ώρα τους. Δεν έγινε κάτι. Έγινε κάτι χθες. Εννοείς, με συγχωρείς Ιωάννη. Λες για το άλλο που άφησε να εννοηθεί. Μα δεν έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό, τι να πω. Είναι ένα συμβάν που έχει γίνει, που από εκεί ξεκίνησε το κλείσιμο των θυρών 13-14, το οποίο όμως με τον Παναθηναϊκό, με τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο δεν έχει ουδεμία σχέση. Και όποιοι επιχειρήσουν να το συνδέσουν, έχουν άλλους σκοπούς πονηρούς. Δεν έχει καμία σχέση όμως. Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ναι, δεν παίζαμε την Μπαρτσελόνα, αλλά μην ξεχνάμε τι κάναμε απέναντι σε τέτοιες ομάδες τόσα χρόνια. Η ομάδα χρειάζεται τέτοια σκορ και να πάρει ψυχολογία. Μακάρι να δούμε ωραία μπάλα φέτος. Το χειρότερο που άκουσα από ΔΕΘ, ότι μέχρι και ο Άρης θα κάνει γήπεδο και εμείς Λεωφόρο, ενώ μπορούμε να έχουμε στολίδι, λέει ο Ηλίας. Διπλή ανάπλαση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Το μοντέλο που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός θα το ακολουθήσει πιστά ο Άρης. Πιστότατα όμως. Η περιοχή Χαριλάου θα γίνει πάρκο κτλ. Και χωρίς αυτά νομίζω που προβλέπονται να γίνουν στη Λεωφόρο, η οποία θα συνεχίσει να είναι, και αν γίνει το γήπεδο με την επόμενη μορφή της, θα είναι Παναθηναϊκό το πόσιμο σημείο αναφοράς εννοώ. Από εκεί και πέρα, λένε στη Θεσσαλονίκη για 2026 για το γήπεδο του Άρη, καλά και στον ΠΑΟΚ λέγανε ότι θα είναι το προεδρικό διάταγμα τώρα έτοιμο. Ο Άρης, έτσι όπως πάει το πράγμα, πριν το 2030 δεν θα έχει γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες, δεν με ενδιαφέρει προσωπικά. Θέλω να γίνονται γήπεδα, είναι καλό για τον αθλητισμό, ειδικά γήπεδα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα μικρά παιδιά να πάνε να αθληθούν. Ο αθλητισμός για τα νέα παιδιά είναι το παν, τα αποτρέπει από άλλα πράγματα πολύ βλαβερά για τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν. Είμαι αναφανδόν υπέρ των νέων εγκαταστάσεων. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Παναθηναϊκός όμως πρέπει να σκύψει πάνω από το μεγάλο ζήτημα, το οποίο ξεκολλήστε το μεταγωνιστικά, είτε σε ποδόσφαιρο, είτε σε μπάσκετ, είτε σε ερασιτέχνη. Το γηπεδικό ζήτημα είναι μείζονος σημασίας και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο και μόνο του. Αυθύπαρκτα.
χωρίς να σχετίζεται με το αν ο Βιτάλ θα βάλει τον γκολ ή αν ο Παλάσιος είναι καλός ή αν θα κερδίσουμε τον Απόλλωνα ή αν θα χάσουμε από τα Γιάννενα ή αν θα φέρουμε χ με τον Άρη ή δεν ξέρω εγώ τι. Ξεχωρίστε τα παιδιά, διαχωρίστε τα πράγματα. Το γήπεδο φτιάχνεται για τα επόμενα 100 χρόνια. Τώρα, η σκοπιμότητα η οποία υπάρχει γύρω από τη λάσπη, εδώ βγήκε ένα χαρτί. Συγγνώμη τώρα γι' αυτό. Βγήκε ένα χαρτί το οποίο κάποια στιγμή τον Αύγουστο. Είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με την υπογραφή του Αΐμνου του Παύλου Γιαννακόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Από ένα ιδιωτικό συμφωνητικό για μια εταιρεία θεαμάτων, δηλαδή εγώ ας πούμε με τον Κώστα. Φτιάχνουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό και αυτό αποδεικνύει ότι αυτό που λέω εγώ με τον Κώστα είναι αληθές. Αυτό είναι σε νομολογία Ουγγάντα. Εν τω μεταξύ, αυτοί που τα ανεβάζουν. Ουδής είπε ο τηλεφόρος δεν ανήκει στον Παναθηναϊκό. Εγώ το έχω πει ένα και στη συζήτηση με τον Μαραγκουδάκη και στα παιδιά στο Όλα Πράσινα που με καλέσανε. Και όπου έχω πάει, η λεωφόρος φυσικά ανήκει στον Παναθηναϊκό και θωρακίζεται μέσω της διπλής ανάπλασης το μέλλον της, έτσι. Θωρακίζεται από, μέσω της διπλής ανάπλασης, διότι ο Παναθηναϊκός σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί και ο καιρός αυτός δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Έτσι. Τώρα, τα συγκεκριμένα φυσικά είναι του πονηρού, γιατί, αλλά απορώ, στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό υπάρχει κάποιος ο οποίος αυτά τα έγγραφα να τα φυλάσει. Είναι έγγραφα του, εγώ δεν είμαι μέλος. Αν ήμουν μέλος, θα τους είχα εξηγήσει το όνειρο κατάλληλα. Όταν θα γίνω μέλος, όταν κάποια στιγμή θα υπάρξει η κάθαρση και θα γίνουν μέλη οι 1.995.000 Παναθηναϊκοί που τώρα δεν είναι, γιατί θα υπάρξει κάθαρση, δεδομένα θα υπάρξει κάθαρση, δεν γίνεται να μην υπάρξει κάθαρση. Έτσι. Προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα, σαφέστατα. Τώρα δεν μιλάω για το αγωνιστικό. Όταν θα υπάρξει κάθαρση, ο κόσμος, ο υγιής κόσμος, ο κόσμος που χθες δεν μπήκε στο γήπεδο για να βρει τον Βαρδινογιάννη, μπήκε ας πούμε για να παρακολουθήσει την ομάδα του και να χειροκροτήσει την ομάδα του, ή για να βρει τον οποιονδήποτε ή δεν ξέρω εγώ τι, δηλαδή με αυτούς που ήμασταν φίλοι, τώρα τους βρίζουμε. Μιλάμε για χάος. Έτσι. Όταν λοιπόν καθαρίσει, θα γίνουμε μέλη αυτοί που πρέπει να γίνουμε μέλη. Ο ερασιτέχνης, ναι, έχει έγγραφα τα οποία υπάρχουν έτσι, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Βγάζει ένας, πάει στον ερασιτέχνη, δηλαδή πώς γίνεται. Μπαίνει κάποιος στον ερασιτέχνη, βγάζει φωτογραφίες και μετά τα ανεβάζει στο Twitter και στο Facebook. Πώς γίνεται αυτό. Εγώ ξέρω πώς γίνεται. Ο ερασιτέχνης το θέλει αυτό το πράγμα. Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός το θέλει. Ή γίνεται να το θέλει. Τη διαρροή δημοσίων εγγράφων του στα social media. Τα οποία δεν προσφέρουν και τίποτα. Μπερδεύουν τον κόσμο. Δηλαδή, μπερδεύουν έναν κόσμο που δεν είναι υποχρεωμένος να είναι ούτε δικηγόρος, ούτε πολεοδόμος, ούτε αρχιτέκτονας, ούτε την ομάδα του αγαπάει. Την ομάδα του θέλει να βλέπει, να προκόβει. Γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, σας λέω στις εκπομπές για το γήπεδο, οι οποίες ακόμα και τελικό Champions League να παίζουμε εκείνη την ημέρα, που δεν θα παίζουμε, το λέω σχηματικά, θα είναι αποκλειστικά για το γήπεδο πριν τη Γενική Συνέλευση. Έτσι. Και η φωνή μας, τουλάχιστον η δική μου φωνή, κακώς χρησιμοποιώ το πρωτοπληθυντικό, η δική μου φωνή θα είναι στο συγκεκριμένο κομμάτι όσο πιο δυνατή γίνεται, έτσι ώστε έστω και ένας που θα ακούσει και θα πιστεί από την επιχειρηματολογία, όχι από πολιτικές βουλήσεις, όταν υπήρξε δημόσιος διάλογος, έτσι τα αποτελέσματα τα είδατε όσοι είδατε τα συγκεκριμένα βίντεο. Και ξέρετε ποια πλευρά έχει επιχειρήματα και ποια πλευρά δεν έχει. Είναι γνωστό. Έτσι, εκεί που ο Βοτανικός το 18 ήταν απαγορευμένη λέξη, το 17 το 18, τώρα το 70-80% των Παναθηναϊκών θέλουν το Βοτανικό γιατί πλέον ξέρουν. Αυτό το ποτάμι στο συγκεκριμένο κομμάτι σαφέστατα και δεν γυρίζει πίσω. Το τσουνάμι δεν γυρίζει πίσω. Όμως υπάρχει διαφορά στο τι πιστεύει ο πολλής κόσμος και στο τι πιστεύουν αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να ψηφίσουν. Έτσι. Όχι όλοι, κάποιοι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μειοψηφία αυτοί οι κάποιοι. Δεν το ξέρω όμως, δεν ξέρω τις αναλογίες. Έτσι. Οπότε οι εκπομπές μας εκεί θα είναι πάρα πολύ αναλυτικές και ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε εκ του μηδενός. Δηλαδή, θα πάρουμε το πράγμα από την αρχή. Για να ξέρετε όλη την ιστορία, θα είναι σαν μια σειρά εκπομπών, να ξέρετε όλη την ιστορία, να ξέρετε τι έχει γίνει από την πρώτη μέρα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο συμπέρασμα τι πρέπει να γίνει σήμερα. Προχθές έξω από τη λεωφόρο, τέλος πάντων, Θάνο, να είσαι καλά. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, Θάνο μου, άρμπιτο, γι' αυτό και δεν το διαβάζω το μήνυμά σου. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ζητώ συγγνώμη. Φίλε, γιατί δεν είσαι μέλος, δεν είμαι σε κανένα σύνδεσμο, αλλά τα τελευταία χρόνια είμαι μέλος. Μπάμπη μου, δεν είμαι μέλος στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, διότι θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια με τις διοικήσεις που υπάρχουν, θα στήριζα κάτι το οποίο δεν
Πιστεύω. Τώρα, πιο παλιά είναι μια ξεχωριστή συζήτηση. Γιατί υπήρχαν καλές διοικήσεις στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Τότε τα πράγματα όμως, η κοσμοθεωρία του Παναθηναϊκού Φιλάθλου ήταν. Η κοσμοθεωρία ήταν γενικότερα και του οπαδού ήταν λίγο διαφορετική. Γι' αυτό και τότε ο αριθμός των μελών ήταν χαμηλός. Δεν υπήρχαν πολύ ισχυρές διοικήσεις, θέλω να πω, που δεν χρειαζόταν η συνεισφορά τόσο πολύ και τόσο συχνά του κόσμου, έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώνουν τα τμήματα. Υπήρχαν Γιαννακόπουλοι, Σταθοκοστόπουλοι από πίσω, οι οποίοι πληρώνανε. Έτσι. Και δεν υπήρχε αυτή, πώς να το πω, η άμεση σχέση οπαδού φιλάθλου με το σωματείο. Κακώς. Γιατί πρέπει να είναι ανεξάρτητα το ένα με το άλλο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι διοικήσεις, με εξαίρεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, όπου εκεί πραγματικά έκανε μια προσπάθεια η οποία βοήθησε πάρα πολύ τον αθλητικό όμιλο, μπορώ να πω. Υπήρχαν άλλοι λόγοι τότε. Σου εξήγησα, νομίζω, με πάρα πολύ αναλυτικό τρόπο το γιατί, και χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, δεν νομίζω ότι το κάνει άλλος δημοσιογράφος αυτό. Δηλαδή, αν μιλήσεις στο live ένα άλλο δημοσιογράφο και του πεις γιατί δεν είσαι μέλος, ούτε θα διαβάσει το μήνυμά σου, και αν το διαβάσει, θα σου πει απαράτα μας, ρε φίλε. Τι σε νοιάζει. Εγώ μπαίνω στη διαδικασία συζήτησης και μάλιστα σε πολύ σημαντικές συζητήσεις δημόσιας και εκπομπές που έχουμε κάνει, υπήρξαν άνθρωποι που αντί να με ρωτήσουν σε αυτό που διαφωνούν μαζί μου ευθέως, θεώρησαν επιχείρημα ότι δεν είμαι μέλος στον Εραστέχνη. Τέλος πάντων, όταν για να εγγραφεί στον Εραστέχνη θα πληρούνται όλοι οι όροι του καταστατικού, τότε θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι γράφεις, Γιάννη μου. Ήμουν αυτόπτης και αυτικός μάρτυρας, φίλε μου Γιάννη Μαρκάκη. Καταλαβαίνω τι γράφεις. Εξήγησε στο παιδί ότι αυτό που είδε δεν έχει καμία σχέση με Παναθηναϊκό. Εξήγησε το παιδί, στο παιδάκι σου, γιατί είναι και σε τι ηλικία μου λες, 12. Είναι σε ηλικία που καταλαβαίνει πολλά. Εξήγησε στο παιδάκι σου ότι αυτό το πράγμα που είδες ουδε μία σχέση έχει με Παναθηναϊκό. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι ξεχωριστό. Θα καταλάβω. Τα σημερινά παιδιά είναι πανέξυπνα και καταλαβαίνουν. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Καλησπέρα στον Βασίλη από το Βούπερταλ της Γερμανίας. Μεγάλη μεταγραφή, λέει ο Βιτάλ. Για την τριγωνική δήλωση του Rose, κουβέντα στο σταθμό, άποψη. Τάσο, κουβέντα στο σταθμό, το λες σε μένα αυτό? Έχω βγάλει το ρεπόρτερ του Άρη και τον έχω 20 λεπτά, 9 και 10 με 9 και μισή. Και γιατί δεν λέτε τι έχει γίνει και το ένα και το άλλο? Από τη δική μου πλευρά τουλάχιστον, δεν υπάρχει περίπτωση να προκύπτει μία είδηση και να μην την ξεψαχνίσω, είτε ανεξάρτητα το τι πιστεύω. Και μάλιστα το είπα στον συνάδελφο του Άρη στον αέρα, στην εκπομπή νομίζω της Τρίτης ή της Τετάρτης, του λέω, το εξέφρασα την προσωπική μου άποψη ότι στην περίπτωση που έχει γίνει πραγματικά αυτό είναι εμετικό και για τον Άρη και για τον Ολυμπιακό φυσικά. Η διαδικασία όλη, έτσι. Οπότε, προσωπικά, τη γνώμη μου δεν έχει υπάρξει ένας αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον πλανήτη που θα μου πει πες αυτό και να το πω. Μπορεί να λέω πολλά πράγματα λάθος, είναι αυτό όμως που πιστεύω εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά μπορεί να λέω πάρα πολλά πράγματα λάθος και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται όλοι μας να είμαστε σωστοί. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ινστρούκτορας από κάτω ή υποβολές και να μου πει θα πρέπει αυτό. Θα του πω πάρε τα δε και θα σηκωθώ να φύγω, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές. Ελπίζω να περάσει από την ψηφοφορία ο Βοτανικός για το καλό του συλλόγου, λέει ο Μανώλης. Ο Κώστας λέει: άμυνα έχουμε μεγάλο θέμα. Με πιο ισχυρούς θα δούμε αρκετά γκολ. Οι συμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί από όλες τις πλευρές, ρωτάει ο Κώστας. Αν όχι, τι εκκρεμεί, γιατί πάμε από αναβολή σε αναβολή. Κοίταξε να δεις. Η σύμβαση ΠΑΕ Ερασιτέχνη υπάρχει εδώ και καιρό. Τώρα στις καθαρογραφές, μην ψάχνεις να βρεις άκρη, γιατί σε μία από τις δύο πλευρές τις συγκεκριμένες που ανέφερα. Όχι, θα το πω. Στον Εραστέχνη, οι άνθρωποι οι οποίοι μετέχουν στην καθαρογραφή, δηλαδή η νομική επιτροπή, ο ένας δηλαδή συγκεκριμένα, ο ένας είναι όχι πολέμιος του Βοτανικού, είναι πολέμιος και μάλιστα δημοσίως, χωρίς να σέβεται και να τιμά το ρόλο του κιόλας στα social, βρίζει υπουργούς κτλ. Που καλά κάνει, δεν μας νοιάζει. Αλλά θέλω να πω. Αυτή θα έπρεπε να έχει καθαρογραφεί. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτή καθαρογραμμένη, ας το κλείσουν το μαγαζί και ας πάνε να ανοίξουν κάτι άλλο, ας πούμε. Η σύμβαση ανάμεσα στην ΑΕΠ Ελαιώνα και τον Εραστέχνη, τελευταίες λεπτομέρειες για το κλειστό, έχουν ρυθμιστεί εδώ και 2,5 μήνες. Δεν γίνεται να μην έχουν καθαρογραφεί οι συμβάσεις για να αναρτηθούν. Η σύμβαση ανάμεσα στον Παραθηναϊκό και το Δήμο Αθηναίων, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κάτι να κολλήσει.
θα πρέπει και αυτή να έχει καθαρογραφεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πηγαίνει τον Οκτώβριο. Να πω για υγειονομικούς λόγους να περιμένουν πάλι το lockdown για να το τέτοιο νέο lockdown, ας πούμε, που κάποιοι συζητάνε ότι θα γίνει. Τι να πω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει τον Οκτώβριο η Γενική Συνέλευση. Κανένας αυτή τη στιγμή. Αν ήθελαν μέσα στο καλοκαίρι πραγματικά όλοι, αν ήθελαν όλες οι πλευρές να τα έχουν έτοιμα, θα τα είχαν έτοιμα. Εδώ μιλάμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει το προεδρικό διάταγμα στα χέρια του. Ο Άρης λέει για γήπεδο το 26, τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα ούτε χωροθέτηση. Δεν μιλάμε τώρα για περιβαλλοντολογικές μελέτες. Ο Παναθηναϊκός τα έχει όλα και καθυστερεί 6 μήνες με τις συμβάσεις. Γιατί δεν θέλουμε μπιντέ από τη συγκεκριμένη εταιρεία, θέλουμε οι τουαλέτες, ας πούμε, του κλειστού σκουός να έχουν μπιντέ από την τάδε εταιρεία. Okay. Να έχουν το μπιντέ που θέλετε. Αλλά γρήγορα, σύντομα, αλλάζουν τα πράγματα. Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, θα έρθουν οι ακρίδες σε λίγο. Με όλα αυτά που έχουμε ζήσει, φωτιές, το ένα, το πλημμύρες θα έρθουν. Δεν μπορεί το κήπεδο του Παναθηναϊκού να επηρεάζεται από τα καιρικά και τα φυσικά φαινόμενα και να λέμε «Α, έχει ιό, θα πάνε τα λεφτά εκεί», «Α, έχει φωτιές, θα πάνε τα λεφτά εκεί», «Α, το ένα, α, το άλλο». Έχει υπάρξει μια συμφωνία, είναι νόμος του κράτους εδώ. Το μιλάμε για νόμο του κράτους. Αυτό που προσπαθεί ο ΠΑΟΚ με νύχια και με δόντια να εξασφαλίσει. Αυτόν που έκανε ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Αυτόν που θα γλύψει κατουρημένες ποδιές ο Άρης για να εξασφαλίσει. Έτσι, που είναι σύνθετος. Έτσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός τα έχει αυτά έτοιμα στα χέρια, όλα. Ούτε προσφυγές, ούτε τίποτα. Και καθόμαστε και συζητάμε για το αν θα είναι 2, 3 ή 23 χιλιάδες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θυμώνω, συγγνώμη, αλλά με αυτά που έχω διαβάσει και ακούσει το καλοκαίρι, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και κάποιοι παναθηναϊκοί PRG-δες οι οποίοι προσπαθούν να φτιάξουν και το προφίλ τους, γιατί δεν ξέρω τι βλέψεις έχουν και δεν με απασχολεί. Εγώ τη δική μου πορεία, γιατί κάποιος μπορεί να το πει και για μένα αυτό, την έχω χαράξει. Δεν ούτε Διακογιάννης θα γίνω, ούτε τίποτα. Συγκεκριμένα πράγματα πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. Τουλάχιστον να έχω τη συνείδησή μου καθαρή και το βράδυ όσο ζω να μπορώ να κοιμάμαι και να κοιμάμαι τη συνείδηση μου καθαρή και ότι δεν έχω πει ψέματα σε κανέναν. Μπορεί να έχω κάνει λάθη. Έτσι. Κάποιοι προσπαθούν να φτιάξουν προφίλ για άλλους λόγους. Γιατί δεν τους αρέσει αυτό που κάνουν τώρα και σου λέει γιατί ο άλλος από το Twitter μπήκε στον Παναθηναϊκό και είναι τώρα αυτό που είναι. Γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Από το Facebook. Γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι. Θέλει λίγο προσοχή και όσοι ασχολείστε και είστε ενεργοί, όχι όλα μάστα φίλοι μου, μην τα καταπίνετε όλα μάστα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το διάστημα αυτό. Αυτό το διάστημα μέχρι που να μπει το γήπεδό μας σε μία σειρά πραγματική, να αρχίσουν οι εργασίες, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για το σύλλογο. Ο σύλλογος θα πρέπει, και το λέω στο φίλο το μακράκι αυτό, που είδε το παιδάκι του ότι είδε, πρέπει να καταλάβει, θέλει το χθεσινό, θέλει κάτι άλλο, θέλει να απεμπλακεί από όλη αυτή την κατάσταση. Θέλει όμως. Ή θα είναι δέσμιος μονίμως για ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να συμβαίνουν επειδή έχουν κάποιοι συμφέρον να συμβαίνουν. Ο Γρηγόρης λέει: η ομάδα μας κέρδισε χθες με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και σε όλη τη διάρκεια βρίζανε Βαρδινό Γιάννη και Αλαφούζο. Αν δεν φύγει αυτή η σαπίλα από τη 13 που έχει φτάσει στον Παναθηναϊκό μας εδώ, που είναι τώρα, έτσι θα είμαστε συνέχεια. Ποιος πρόεδρος όταν του βρίζεις μάνα και σπίτι έρχεται να ρίξει λεφτά ρε λάμπρο, όλοι αυτοί κοιτάνε τη μάσα τους και όχι το καλό της ομάδας. Διαφωνώ γιατί αναφέρει στη 13. Εγώ θεωρώ ότι η θύρα 13 δεν έχει σχέση με 100 και 200 άτομα. Είναι ένα λάθος που γίνεται συνέχεια. Μην μπαίνετε στη διαδικασία να τσουβαλιάσετε, το έχω κάνει στο παρελθόν εγώ και σκεπτόμενος το λάθος μου, μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν θα το ξαναέκανα. Δεν θα τσουβάλιαζα όλα τα παιδιά που είναι οργανωμένα με 100-200 άτομα. Τα οποία υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Υπάρχουν στον Ολυμπιακό και πολύ περισσότεροι. Υπάρχουν στην ΑΕΚ, υπάρχουν στον Άρη. Βέβαια, ο Άρης ξέμπλεξε με τους Σαουρίδηδες, όπως ξέμπλεξε και η ΑΕΚ με τους Χατζηχρίστους. Και οι ομάδες αυτές δεν είναι τυχαία ότι μόλις ξέμπλεξαν με τους συγκεκριμένους, αρχίζουν και μπαίνουν σε μια ροή. Έτσι. Μην χαρακτηρίζουν 100 και 200 οι Γρηγόροι μου, και δεν αναφέρουμε ούτε σε αυτούς που ήταν στο γήπεδο χθες ούτε σε τίποτα. Είναι γενικά μία μειοψηφία να κανονίζουν αυτοί να χαρακτηρίζουν ολόκληρη τη 13 ή ολόκληρο το οπαδικό και οργανωμένο κίνημα. Δεν είναι έτσι. Το διάβασα του Ηλία. Πάμε λίγο στα τελευταία, γιατί 7 θα κλείσουμε. Νομίζω ότι η αργοπορία οφείλεται στο ότι δεν έχουν εξασφαλιστεί ακόμα τα χρήματα. Τη γνώμη σου θέλω. Δεν έχει αυτό σημασία, μάνο μου.
Από τη στιγμή, κάνεις μια πολύ σωστή επισήμανση. Εγώ ξέρω ότι το Ταμείο Ανάπτυξης έχει εγκρίνει το αίτημα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων. Από τη στιγμή όμως που δεν έχει αναρτηθεί στη Διάβγεια, υπήρξε και ο Αύγουστος που δεν κουνιέται φύλλο, θεωρώ ότι στο κομμάτι αυτό ναι. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ μιλάμε για τον οδικό χάρτη, είναι οι συμβάσεις. Τα χρήματα δεν είναι κομμάτι των συμβάσεων, το οικονομικό. Ο Αναστάσιος εδώ λέει: πιάσα πύλα ρε Καραγκιόζιο. Ο Αναστάσιος που πιο παλιά το έπαιζε φίλος και τέτοια. Ο 13 λέει: βρίζει τον Αλαφούζο. Εσείς δεν λέγατε ότι βάφει κάγκελα γι' αυτό και δεν κάνει τίποτα για να τον διώξει. Καθυστερημένη. Ο Αναστάσιος γενικά είναι ένας γνωστός. Είναι ένας παιδί που δεν ξέρω αν είναι Παναθηναϊκός. Έτσι λέει. Είναι αντιβαρνογιανικός. Είναι αντί. Είναι λίγο μπερδεμένο στο μυαλό του. Η σαπίλα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και είναι η σαπίλα Αναστάσια που έχει φτάσει στο σύλλογο εδώ. Σαπίλα που έχει φτάσει στο σύλλογο εδώ. Υπάρχει σε όλες τις ομάδες. Όλες τις ομάδες πέρασαν δύσκολα. Και ο Ολυμπιακός από αυτή τη σαπίλα πέρασε δύσκολα. Και η ΑΕΚ πέρασε δύσκολα. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα. Κάποιες ομάδες την απέβαλαν. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει ακόμα. Πούστη. Κάποιος θα βρεθεί και θα τη διώξει. Ένας δεν θα βρεθεί που να τα σέρνει σε καροτσάκι. Συγγνώμη για το ευρεολόγιο αυτή τη στιγμή. Ένας δεν θα βρεθεί. Ένας. Ένας. Ένας πρέπει. Ένας και είναι υπόθεση μιας μέρας. Έτσι. Ποια 13, εγώ δεν μίλησα για τη 13. Αναστάσια. Εσύ θεωρείς ότι από τον υπολογιστή του σπιτιού σου εκπροσωπείς τη 13. Το θεωρούν και άλλοι πάρα πολύ. Εγώ δεν μίλησα για τη 13. Ίσα-ίσα είπα ότι διαφωνώ με το χαρακτηρισμό επισυνόλου της 13 για τη συμπεριφορά. Δεν αναφέρομαι σε μεμονωμένα περιστατικά, μιλάω γενικά. Για τη συμπεριφορά 100 ανθρώπων. Ίσα-ίσα η 13, ας πούμε. Μπορείτε να γυρίσετε σε παλιότερα live μου. Στο κομμάτι του γηπέδου, η στάση που έχει κρατήσει στις τελευταίες της ανακοινώσεις είναι εξαιρετική. Εξαιρετική η στάση. Αναφέρομαι τώρα στην επίσημη 13, η οποία φαίνεται μέσω των ανακοινώσεων που βγάζει. Τις διάβασα, τις μελέτησα προσεκτικά, ούτε μπινελίκια. Με τον τόνο που πρέπει ο σοπαδός σε αυτόν που αναφέρεσαι. Σωστό, χωρίς βρυσίδια όμως και τέτοια. Με επιχειρήματα. Με συγκεκριμένο σκελετό άποψης, δηλαδή μέχρι τότε θα έχεις κάνει αυτό, μην πειράξεις αυτό, μην κάνεις. Σωστά, όλα. Προτιμώ αυτή τη 13 από τη 13 του Αναστάσιου. Την επίσημη 13 από τη 13 του Αναστάσιου από το Facebook. Έτσι. Δημοσθένης, Λάμπρο με αριστερό μπακ, λες θα γίνει κάτι ως την Τετάρτη. Να πάρουμε αριστερό μπακ. Δεν νομίζω, ρε Δημοσθένη. Μετά και το χθεσινό είναι το μοναδικό κενό, ακόμα και στην άμυνα έχεις να περιμένεις παίκτες ώστε να γίνεις πιο safe. Στα αριστερά όμως, γερός να είναι ο Χουάνκαρ, δεν έχεις backup. Κάτι ακούγεται για Μοχαμαντή. Εντάξει, ο Μοχαμαντή επειδή είναι ελεύθερος θα παρελάσει πάλι για όλες τις ομάδες. Τέλος πάντων. Καλά, η 13 δεν έλεγες ότι κάνει πλάτες στον Αλαφούζο. Ρε Αναστάσια τώρα. Οι 100 που κάνανε τότε πλάτες στον Αλαφούζο, οι 100 άτομα κάνανε πλάτες στον Αλαφούζο. Κοίτα, την οπαδική συζήτηση, εγώ μπορεί να μην είμαι οπαδός. Όπως εσύ, γιατί στο δικό σου το μυαλό εσύ είσαι ο μέγας Παναθηναϊκάρας, ας πούμε. Αλλά αν θέλεις την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και την κάνουμε και ανοιχτά. Έτσι, για να δούμε ποιοι είχαν benefits τότε για να στηρίζουν τον Αλαφούζο και τι έγινε όταν τα χάσανε. Αν εσύ αυτό, για μένα η 13 δεν είναι αυτή. Εγώ μένω στη 13 των ανακοινώσεων για το γήπεδο, μένω στη 13 η οποία φωνάζει για τον Παναθηναϊκό που δημιουργεί ατμόσφαιρα στο γήπεδο, μένω στη 13 που πάει παντού. Εσύ μπορεί να στέκεσαι στη μειοψηφία. Που λέει ότι είναι 13, που δεν ξέρω αν είναι. Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι. Κακώς πανηγυρίζουμε με το χθεσινό μάτς, λέει ο Τζόρτζ. Τόσα και τόσα έχουν δει τα μάτια μας από αυτήν την ομάδα. Εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν, ούτε Ιβάν, ούτε Βιτάλ, ούτε τίποτα. Θα έρθει κανένα χαστούκι πάλι από τον ΠΑΣ και από τον Άρη και τότε πάλι όλοι θα φταίνε και όλοι θα βρίζουμε. Τον Απολωνάκο κερδίσαμε, ο οποίος έβαζε γκολ χθες όποτε ήθελε. Άμυνα 0 της πλάκας τελείως. Χωρίς Διούδη χθες δεν κερδίζαμε. Κάτσε ρε Τζόρτζο, ο Διούδης έχει κάνει μία απόκρουση στο σουτ του Ντάουντα. Έχει πιάσει του Παμλίδη και την έξοδο στο Σαχλή. Τρεις φάσεις. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι περνάς στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, ναι, μεν κακός κάποιοι φίλοι είναι μέσα στα τρελά πανηγύρια, εσύ περνάς στην πλήρη απαξίωση. Φυσικά θα έρθουν γκέλες, παιδιά. Δεν θα έρθουν γκέλες μέσα στη χρονιά. Υπάρχει περίπτωση να πάρει ο Παναθηναϊκός και να κάνει 30 νικές. Όχι. Φυσικά και θα έρθουν και άσχημες εμφανίσεις, θα έρθουν και γκέλες. Ωστόσο, είναι ελπιδοφόρο αυτό που είδαμε χθες σε σχέση με τα όσα είχαμε δει όσο είδαμε το καλοκαίρι, γιατί κάποια φιλικά ήταν και κλεισμένα τελείως, και με το βάση του μεταγραφικού χρόνου που κινήθηκε η ομάδα.
Έτσι. Με μπάσκετ τι βλέπεις. Κοίταξε να δεις. Η ομάδα που είδα σήμερα έχει ποιοτικά κενά δεδομένα. Δεν ξέρω με αυτό το roster που μπορεί να φτάσει. Σίγουρα χρειάζεται ένας παίκτης ακόμα ο οποίος θα έχει την επίδραση του Παπαπέτρου στη θέση 1. Πολύ δύσκολο να τον βρεις, πρέπει να τον πληρώσεις αρκετά. Δεν ξέρω πόσο ο Παπαπέτρου μπορεί να παίρνει αυτά τα κρίσιμα σου και να τα βάζει. Χρειάζεται ένας ακόμα παίκτης και νομίζω χρειάζεται ένα playmaker, παιδιά. Ένας άσος καθαρός. Περιμένουμε το επίσημα. Δεν μπορώ από ένα φιλικό τώρα, ειδικά σαν το σημερινό που έγινε ροντέο το παιχνίδι με δύο παρατάσεις 112-111. Είναι πολύ βιαστικά τα συμπεράσματα, τα ίδια λέγαμε και το καλοκαίρι. Ο Γιώργος Λίχατς, Γιωβάννης Μακέντα από δέσμευση. Ο Αναστάσης είναι ο χούλιγκαν του πληκτρολογίου. Καναπεδάκια σκηνός, λέει ο Γρηγόρης. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς, κακώς το διάβασα. Αναστάση, αν καταλάβαινες την ελληνική γλώσσα, την οποία τη μιλώ σχετικά καλά, θα καταλάβαινες ότι δεν αναφέρω καν τη 13. Διάβασα ένα μήνυμα φίλου που αναφέρθηκε στη 13 και του λέω ότι κάνει λάθος σε αυτό που είπε. Αν καταλάβαινες, είναι απλά ελληνικά. Όχι τι θέλεις να καταλάβεις εσύ, επειδή αντιπαθείς τον Καραγκάνη, που δεν έχεις λόγο, είναι Κυριακή απόγευμα, ακόμα δεν έχει χαλάσει ο καιρός. Θα μπορούσες να έχεις πάρει το κορίτσι, να το πας για ένα καφέ, τι κάθεσαι και ακούσε εμένα. Αφού διαφωνείς. Δεν θέλω να σε χαλάω, να χαλιέστε. Θέλω να, όταν βρισκόμαστε εδώ, να αλλάζουμε απόψεις, να είναι όμορφα. Έτσι. Δεν χρειάζεται να χαλιέσαι. Για σένα το λέω. Για την ψυχική σου ηρεμία, κυρίως. Δεν χρειάζεται, αφού υπάρχει μεταξύ μας μια αμοιβαία αντιπάθεια. Έτσι. Η οποία ξεκίνησε από τη δική σου την πλευρά. Σε ξέρω χρόνια, χρόνια με βρίζεις. Από εκεί και πέρα. Γιατί άκουσα, αγόρι μου. Γιατί άκουσα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας λόγος. Λοιπόν, τι δεν έχω διαβάσει, δεν έχω διαβάσει πολλά. Είναι σίγουρο αυτό. Για να δούμε. Η θύρα 13 είναι αυτή που πήγε στο γήπεδο παρά τους παριορισμούς και μάγεψε όλους τους παίκτες με την ατμόσφαιρα, λέει ο Διονύσης. Πράγματι, η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ όμορφη χθες στο γήπεδο. Δηλαδή, ένα συνέστημα φεύγοντας από το γήπεδο, εγώ ένιωθα χορτασμένος και για το ποδόσφαιρο που είδα από την ομάδα και για το αποτέλεσμα φυσικά, αλλά και που έβλεπα, κινούμενος για να φύγω, δηλαδή για να πάω στο αμάξι, έβλεπα κόσμο να χαμογελάει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φεύγει ο Παναθηναϊκός από το γήπεδο και να είναι χαμογελαστός. Εκεί φαίνεται ότι ό,τι και να έχει γίνει στο μάτσο, ό,τι και να αναλύουμε για το Χουάνκαρ ή το Διούδη ή, αν έπρεπε να μας βάλει 5 ο Απόλλωνας, έτσι, νομίζω ότι βλέποντας τα χαμόγελα, ειδικά μικρών παιδιών, πολλά παιδιά χθες στο γήπεδο, πολλά μικρά παιδιά, ειδικά τα χαμόγελα των παιδιών, των μπαμπάδων τους, όλη αυτή η συζήτηση, η εξωγηπεδική κουβέντα, τρώγοντας το βρώμικο, ας πούμε, για μένα, εγώ την απόλαυσα παίρνοντας ανάμεσα από τον κόσμο. Λοιπόν, αν θεωρώ ύποπτο ότι πάει τον Οκτώβριο η διαδικασία, όχι, δεν θεωρώ ύποπτο. Τι ύποπτο, καθένας από εδώ και πέρα, Μαρία, θα είναι υπόλογος των πράξεών του. Ύποπτο. Όχι, δεν είμαι καχύποπτος. Θεωρώ απλά ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτή η αργοπορία. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση για άλλη μια μεταγραφή, ρωτάει ο Γιώργος, από ελεύθερους. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, αυτά. Να πω δύο πράγματα πριν κλείσουμε. Δεν έχω διαβάσει πολλά μηνύματά σας. Ζητώ συγγνώμη, ήταν να αρχίσουμε στις 6, μας πήραν οι παρατάσεις. Ήθελα να κάνω 6 με 7, μας πήραν οι παρατάσεις Σβάρνα, ήταν ωραίο και το παιχνίδι. Νομίζω ότι όλοι καθίσαμε και το είδαμε πριν συνδεθούμε εδώ. Να πούμε δύο πραγματάκια. Για την κλήρωση να επαναλάβω. Έχετε συμμετάσχει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι χίλιοι, αν είναι χίλιες συμμετοχές. Πρέπει να καθίσω να τα κάνω σε ένα Excel, να τα ρυθμίσω. Θα γίνει εδώ ζωντανά στο επόμενο live μας. Την επόμενη φορά που θα κάνουμε live, θα το κάνω και post για να υπάρχει γραπτός. Θα κάνουμε την κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει εδώ μπροστά σας. Θα πει κάποιος φίλος νούμερα και στη συνέχεια θα δείξω, θα τα κυκλώσω και μπροστά σας θα εμφανιστούν για να είμαστε έτσι σωστοί και τυπικοί. Δύο φανέλες, ένα για μεγάλο και ένα για παιδάκι. Ήθελα να δώσω και ένα δώρο σε κάποια από τα παιδάκια σας. Τώρα, όπως είπα και στο post, αν ο νικητής έχει και ένα δεύτερο τριφυλάκι, δεν θα το αφήσουμε παραπονεμένο σε καμία των περιπτώσεων. Για να μην ζηλεύει δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Όπως είπα, θα προσπαθήσω τη βδομάδα, τις 10 μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, να κάνουμε μια πλήρη ανακεφαλαίωση εκ του μηδενός της ιστορίας με την διπλή ανάπλαση. Από όταν ξεκίνησε, ό,τι έχουμε πει. Ό,τι έχουμε πει. Να γίνει
μία τελευταία επανάληψη, κυρίως για τα παιδιά που θα πάνε να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Όχι με σκοπό να αλλάξουμε τη γνώμη κανενός, με σκοπό να μάθει ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει. Επίσης, σήμερα παρατηρούσα ότι το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο έχουμε κάνει 3 ή 4 live. Είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός. Ναι, μεν είχα πει μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την άνοιξη ότι το καθημερινό θα σταματούσε, όμως το ένα το μήνα ή το ένα στις 6-7 εβδομάδες είναι πάρα πολύ λίγο για να τα λέμε. Ευχαριστώ για τη στήριξη στη σελίδα, ευχαριστώ ακόμα και για την κριτική που μου κάνετε. Ένας φίλος καλοπροαίρετα, ας πούμε, πριν δήλωσε, έγραψε ότι «Ρε Λάμπρο, μην ασχολείσαι με μεταδόσεις και τέτοια, δεν μ' άρεσε αυτό που άκουσα χθες, συνέχισε αυτό που κάνεις». Καλοπροαίρετη κριτική λέγεται αυτό, καλώς την εξέφρασε. Έχουμε δημιουργήσει μια παρέα η οποία χτίστηκε στην καραντίνα, το παραδέχομαι, έτσι. Σε μένα έχει κάνει πάρα πολύ καλό γιατί έχω γνωρίσει παιδιά, έχω κάνει φίλους από εδώ. Ένας φίλος μου, ο Λεωνίδας, με σταμάτησε στο δρόμο τις προάλλες, έτσι στο φανάρι βρεθήκαμε απέναντι, κόρναρε. Το να σταματάει ένας φίλος κάποιον και να του λέει «άσε, ξέρω από εκεί» και συνέχισε και το ένα και το άλλο, για μένα μου δίνει πάρα πολύ ψυχολογία όλο αυτό και με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο σε ένα πολύ δύσκολο διάστημα για μένα, το οποίο όμως θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή, γιατί ουδέν κρυπτών. Σας εύχομαι να είστε καλά, να είστε γεροί. Συγγνώμη για τη μικρότερη διάρκεια, είχα υπολογίσει για 6 με 7, οι δύο παρατάσεις μας πήγανε λίγο πίσω. Τα λέμε σύντομα με την κλήρωση για τη μία φανέλα σε φίλο της ομάδας και για τη μία φανελίτσα σε ένα μικρότερο φυλάκι μας. Καλή συνέχεια.